Είμαστε πολλοί σήμερα μαζεμένοι εδώ. Κάποιοι ήρθαν να ξεπροβοδήσουν τον πατέρα, τον σύντροφο της ζωής τους, τον θείο, τον ξάδελφο, το δικό τους λατρεμένο άνθρωπο. Άλλοι ήρθαν να συντροφεύσουν στο φευγιό του το σύντροφο στους αγώνες, το παλικάρι που πίστεψε και αγωνίστηκε για το δίκαιο και το ωραίο. Υπάρχουν και αυτοί που ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον γιατρό. Αυτόν που τους βοηθούσε όπως μπορούσε και όσο μπορούσε να γιάνουν τα τραύματά τους και να πάρουν πίσω τη ζωή τους. Πολλοί ήρθατε να αποχαιρετήσετε το Δημοτικό Σύμβουλο της πόλης. Τον άνθρωπο που έδωσε μάχες για τα σπιτικά, τις οικογένειες και μια καλύτερη ζωή. Είμαστε και κάποιοι όμως που ήρθαμε εδώ για να αποχαιρετήσουμε τον φίλο των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων. Το παλικαράκι που στάθηκε δίπλα μας όταν ξεκινούσαμε τη ζωή μας. Τον φίλο που ήμασταν τυχεροί να τον συναντήσουμε νωρίς στη ζωή μας. Τον άνθρωπο που μας τίμησε με τη φιλία του και μας έκανε καλύτερους ανθρώπους. Για όποιον λόγο και να είμαστε εδώ σήμερα, τον ίδιο άνθρωπο αποχαιρετάμε. Στεκόμαστε εδώ και μιλάμε για το σπουδαίο φίλο με τα μάτια γυάλινα και την ψυχή στεγνή. Μιλάμε για αυτόν, έστω και ξέρουμε ότι τώρα δεν υπάρχει ήχος που να μπορεί να φτάσει στα αυτιά του. Όμως, λίγες κουβέντες οφείλω να τις πω σήμερα. Έτσι σαν τελευταίο γνέψιμο στον αγαπημένο ταξιδιώτη, σαν ένα καντιλάκι από αυτά που στέκονται βουβά στην άκρη των δρόμων. Αυτό το μοίρασμα ίσως και να μας δυναμώνει κιόλα και για τους μέσα μας αποχαιρετισμού, αυτούς που είναι οι πιο δύσκολοι από όλου. Η ζωή θα προχωρήσει, θα την κυνηγήσουμε και θα μας κυνηγήσει, αλλά δεν θα ξεχάσουμε. Γιατί όταν φεύγουν οι άνθρωποι, γυρίζουν οι στιγμές. Και ο Βασίλης ήταν ο φίλος που θα παίρνει πάντα τη θύμησή του πίσω μέσα στις καρδιές μας. Αυτά τα τελευταία χρόνια φροντίζαμε να συναντιόμαστε στα διαλύματα της μεγάλης μάχης που έδινε. Διαλέγαμε για να συναντηθούμε μαζί με άλλους φίλους στα μέρη της πρώτης μανιότης, Έτσι, για να ξαναθυμόμαστε στιγμές που είχαν αξία για μας. Αυτός πάντα γελαστός δεν άφηνε ποτέ την κουβέντα να κυλήσει στη μάχη που έδινε. Πειραζόμασταν, αναπολούσαμε, νοσταλγούσαμε, συζητούσαμε όλα τα άλλα εκτός από τη μάχη που έδινε. Δεν ξέρω αν διεκρίνε στα μάτια μας το δισταγμό της βαθιάς έγνοιας που κανένας μας δεν μπορούσε να του εκφράσει με λόγια. Δεν ξέρω αν ποτέ κατάλαβε την αγάπη που θέλαμε να του εκδηλώσουμε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν ξέραμε τον τρόπο να το κάνουμε. Και έτσι στέκαμε απέναντί του αμήχανη, αλλά νομίζω πως ήταν οι σιωπές μας λαλίστατες και τα μάτια μας άλλο τόσο. Αυτό είναι ένα από τα πιο σκληρά μαθήματα στις απώλειες. Η ζωή δεν κάνει παύς, συνεχίζει ορμητική, φουριόζα και ανηλεής. Και δεν μπορείς να είσαι δίπλα στον άλλον όσο θα ήθελες και δεν προλαβαίνει να το συντροβεύσεις στον πόνο του όσο θα έπρεπε. Ο Βασίλης Ήξερε πολύ καλά τι ερχόταν να το συναντήσει. Γιατρός ήταν, δεν είχε ούτε και επέτρεπε στον εαυτό του ψευδεστήσεις. Είχε απόλυτη επίγνωση ότι το τέλος ήταν κοντά. Μιλήσαμε τη μέρα της γιορτής μου στις 26 του Οκτώβρη. Και μαζί με τις ευχές του, μου είπε και όλα αυτά που έπρεπε να ξέρω. Από την άκρη της γραμμής αυτός προσπαθούσε να μου τα πει όλα ανάλαφρα, σχεδόν διασκεδαστικά, για να μην με τρομάξει, να μην με κάνει να αισθανθώ άσκημα. Και από την άλλη εγώ, αμήχανος και ανόητος, δεν μπορούσα να βρω τίποτα για να πω στον πιο ακριβό και πολύτιμο φίλο της ζωής μου. Σήμερα θέλω να του πω πόσα πολλά και σπουδαία πράγματα αντιπροσώπευε για όλους εμάς ακόμα και στο τέλος, κάτι είχε να μας πει. Αυτό που μάθαμε από αυτόν είναι η αξία να προσπαθείς. Να προσπαθείς ακόμα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όσοι το γνωρίζαμε, ξέρουμε πως ακόμα και αν ξεκινούσε τη ζωή του από την αρχή, ο Βασίλης πάλι τα ίδια μονοπάτια θα περπατούσε, πάλι τα ίδια πράγματα θα έκανε, Πάλι τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες αρχές θα υπερασπιζόταν και θα αγαπούσαν. Και ξέρετε κάτι, έτσι ακριβώς, λεβέντη, άθικτο και απαράλλακτο, θα τον φιλάμε πάντα μαζί μας στις στιγμές των αναμνήσεων. Περήφανοι που ζήσαμε πράγματα μαζί του, περήφανοι που υπήρξαμε φίλοι του. Αθάνατο σύντροφε.